Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους χειρισμούς της στην ανακούφιση των ελληνικών οικοκυριών που δοκιμάζονται από την πρωτοφανή κρίση λόγω ενεργειακού και ακρίβειας εξαπέλυσε από το Ρέθυμνο που περιοδεύει γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ράνιας Βίγκου. Σε κάθε περίπτωση, εμείς λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Κάθε μέρα που περνάει με αυτή την κυβέρνηση και με πρωθυπουργό του Κυριάκο Μητσοτάκη είναι μια μέρα χαμένη για τη χώρα, μια μέρα χαμένη για την κοινωνία. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει ένα κλίμα τεχνητής πόλωσης και τοξικότητας αυτές τις μέρες. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό δεν θα του βγει. Δεν μπορεί να επαναφέρει ως ξαναζεσταμένο φαγητό το αντισύριζα μέτωπο του 19. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε παταγωδώς σε όλα τα μέτωπα. Η γραμματέας του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στο πλαίσιο των πολιτικών εκδηλώσεων για την υποδοχή των νέων μελών του κόμματός της καυτηρίασε τις νεοφιλελεύθερες συνταγές, όπως είπε, που ακολουθεί η κυβέρνηση και στις οποίες δεν βρίσκονται, όπως τόνισε, οι ανάγκες των ανθρώπων, αλλά συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ράνιας Βίγκου και Ανδρέας Ξανθός ξεδιπλώνονται στο νέο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την επόμενη μέρα της χώρας, δήλωσαν έτοιμοι ακόμα και για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, καταλογίζοντας και πάλι ευθύνες για το θέμα. Με αυτό προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, δεν ξέρουμε πόσο πραγματικά μπορεί να αντέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτή η κυβέρνηση ακολουθώντας την ίδια πολιτική, πόσο θα αντέξουν ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε έτοιμοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι πρώτος και με καθαρή διαφορά από την πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Σε αυτή τη συγκυρία εμείς απαντάμε με ένα συγκροτημένο, τεκμηριωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα, και το οποίο κατά την άποψή μας είναι η απάντηση που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία στα συσσωρευμένα προβλήματά της. Στο πλαίσιο του ανοίγματος που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην κοινωνία, κλιμάκιο του κόμματος με επικεφαλή στην γραμματέα του βρέθηκε το μεσημέρι στις πληγήσεις από την καταστροφική πυρκαγιά περιοχές του Νότιου Ρεθύμνου. Η στήριξη των πληγέντων πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα. Πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και μάλιστα θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρξει εκείνη η πίεση ώστε να μην δούμε φαινόμενα που είδαμε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν και σε άλλες περιοχές.